Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Μουστοκούλουρα. Μια παραδοσιακή αγαπημένη συνταγή που πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τα λατρεύει. Σήμερα θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να τα φτιάξετε. Δεν σας πάρει παραπάνω από 3-4 λεπτάκια για να ετοιμάσετε τα μουστοκούλουρα και να τα βάλετε μέσα στο φούρνο. Οπότε, συντονισμένοι, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και κάντε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Για τα μουστοκούλουρα θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια πετιμέζι, 100 γραμμάρια νερό, 75 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, μία πρέζα αλάτι, 25 γραμμάρια ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια σπορέλαιο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 15 γραμμάρια κονιάκ, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ελληνικό καφέ και γάλα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα σύρμα, ένα μπολ και ένα μπολ. Αυτό ήταν όλο. Παίρνουμε στο μπολ και θα ρίξουμε μέσα το πετιμέζι μας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τι είναι το πετιμέζι, είναι συμπυκνωμένος μούστος. Ουσιαστικά το βράζουμε για πάρα πολύ ώρα και γίνεται ένα πολύ ωραίο σιρόπι με γεύση, συμπυκνωμένη γεύση από σταφύλι. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε όλο το χρόνο μούστο. Το καταλαβαίνετε ότι βγαίνει μόνο μια συγκεκριμένη εποχή. Γι' αυτό το λόγο, άμα θέλουμε να κάνουμε μουστοκούλουρα όλη τη χρονιά μας, χρησιμοποιούμε το πετιμέζι. Εντάξει, το πετιμέζι μας δίνει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Θα διαλύσω το πετιμέζι με λίγο νεράκι. Εδώ. Και να σας πω ότι πολλές φορές έχω φάει μουστοκούλουρα από φούρνους. Άλλα μουστοκούλουρα τα βρίσκω πολύ γλυκά, άλλα σχετικά άγλυκα. Εμένα μου αρέσουν άγλυκα τα μουστοκούλουρα, γι' αυτό η ζάχαρη που σας έχω δώσει είναι αυτή που μου αρέσει. Σε περίπτωση που σας αρέσουν πολύ γλυκά τα μουστοκούλουρα, θα αυξήσετε τη ζάχαρη κατά 30-40 γραμμάρια. Αλλά θα σας αρέσει πολύ περισσότερο να είναι άγλυκα, γιατί δεν θέλουμε να είναι τόσο πολύ γλυκό. Το μουστοκούλουρο είναι ένα μεγάλο μπισκότο και άμα έχει πολύ ζάχαρη, μας λιγώνει. Εμάς δεν θέλουμε να μας λιγώσει, θέλουμε να το φάμε ευχάριστα. Οπότε η ζάχαρη που σας δίνω, νομίζω πώς είναι η ζάχαρη που πρέπει να είναι. Λοιπόν, διαλύουμε και τη ζάχαρη μέσα στο πετιμέζι και το νεράκι μας και πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τα λαδάκια μας. Δεν βάζουμε μόνο ελαιόλαδο, γιατί αν βάζουμε μόνο ελαιόλαδο γίνονται πάρα πολύ βαριά. Βάζουμε αλατάκι. Τα μυρωδικά μας, κανέλα γαρίφαλο, αγαπάμε. Το αλκοόλ μας. Θα βάλετε λίγο κονιάκ ή λίγο μπράντι, ό,τι σας αρέσει. Ανακατεύουμε καλά και όλα μας τα υγρά είναι εδώ. Πάμε στο δίπλα μπολάκι όπου έχουμε το αλεύρι μας και θα ρίξουμε μέσα το baking powder και έχω βάλει ένα κουταλάκι του γλυκού. Βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού εφόσον τα μουστοκούλουρά μας θέλουμε να έχουν περισσότερο την υφή του μπισκότου. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε τα μουστοκούλουρα πιο αφράτα, θα αυξήσετε λίγο το baking powder, θα διπλασιάσετε την ποσότητα. Εντάξει? Μισό κουταλάκι του γλυκού άμα θέλετε να είναι μπισκότα. Ένα κουταλάκι του γλυκού άμα θέλετε να είναι πιο αφράτα και πιο κέικ μπισκότα. Εγώ θα θέλω μπισκότα, οπότε θα βάλω μισό κουταλάκι του γλυκού μπέικιν. Ανακατεύω τα στερεά μου, το μπέικιν μαζί με το αλευράκι μου, εδώ. Και τώρα τι θέλετε, να ρίξω αυτό εδώ ή αυτό εδώ? Τα υγρά στα στερεά. Ξέρετε ότι όταν ρίχνουμε τα υγρά στα στερεά πάντα μένει λίγο υγρό στο μπολ, οπότε δεν το βάζουμε όλο. Αλλά αφού θέλετε τα υγρά στα στερεά, θα το κάνω. Τι να κάνω, δεν γίνεται. Ξέρετε, ακούω και τους υπόλοιπους που μιλάνε. Γιατί άμα δεν τους ακούω, μετά ξέρετε τι μου λένε. Εγώ σου το είπα. Ανακατεύουμε λίγο με ένα κουταλάκι. Μην βάλετε σύρμα, δεν θα ανακατευτεί το μείγμα. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να δένει το μείγμα μας. Στην αρχή θα μας φανεί ότι είναι λίγο μαλακό το ζυμάρι. Θα μας θυμίζει λίγο το ζυμάρι από τα μελομακάρονα. Αλλά μην ανησυχείτε. Γιατί καθώς ανακατεύουμε λίγο ακόμα θα αρχίσει να σφίγγει. Και τι πρέπει να προσέξουμε εδώ πέρα, φίλε Διονύση? Να μην σφίξει. Ακριβώς. Δεν θέλουμε να ανακατέψουμε πάρα πολύ. Γιατί το μυστικό στα μουστοκούλουρα είναι ακριβώς το ίδιο μυστικό που έχουν και τα μελομακάρονα. Όσο ανακατεύουμε, επειδή δεν έχουμε μέσα αυγά, είναι μια νηστίσιμη συνταγή, δεν έχουμε κάτι συνδετικό, η υγρασία που έχουμε είναι ελάχιστη, καθώς ανακατεύουμε αρχίζει και βγάζει το λάδι έξω το μουστοκούλουρο. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο φροντίζουμε όλα τα μπαχαρικά μας και όλα τα υπόλοιπα να τα ανακατέψουμε σε ένα μπολάκι με τα υγρά στοιχεία, ώστε να μην χρειαστεί μετά πολύ ανακάτεμα εδώ. Και τώρα το ζυμαράκι μας αυτό θα μας βγάλει 20 μπισκότα. Κοιτάξτε εδώ, ήδη άρχισε να βγάζει το λάδι εδώ, βλέπετε.
Δεν θέλουμε να βγάλει το λάδι του. Θέλουμε να το σμώσουμε όσο λιγότερο γίνεται. Οπότε υπολογίζουμε ότι θα βγάλουμε 20 μερίδες. Χωρίζουμε στη μέση 10 και 10. Αυτό θα μας βγάλει 5 και αυτό θα μας βγάλει 5. Οπότε με αυτό το ζυμαράκι εγώ θέλω 5 μισοκουλούρα. 1, 2, 3, 4, 5. Ίσως να έχω βάλει λίγο λιγότερο εδώ και εδώ. Πάρω λίγο και εδώ και λίγο εδώ. Τέλεια. Και αυτό που θα κάνω είναι με λίγες κινήσεις να ανοίξω το ζυμαράκι μου εδώ. Τι λίγο. Εδώ. Έχω ένα ταψάκι. Βάζω το μου στο κουλουρό μου και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Το πετιμέζι είναι ένα πυκνό αλλά ρευστό σιρόπι σαν αραιό μέλι. Φτιάχνεται από το βράσιμο και το ξάφρισμα του μούστου, δηλαδή του χυμού των σταφυλιών, και είναι πλούσιο σε ενέργεια, καθώς περιέχει βιταμίνες, σίδηρο, μαγνήσιο και ασβέστιο. Δεν περιέχει συντηρητικά και χρωστικές ουσίες. Μπορεί να υποκαταστήσει τη ζάχαρη σε γλυκά, γιαούρτι και ροφήματα. Διατηρείται για πολλούς μήνες, εκτός ψυγείου, σε μέρος σκοτεινό και δροσερό. Θα κάνω δύο ταψιά, θέλω 10 και 10, και θα τα ψήσω το ένα ξεχωριστά με το άλλο. Καταλαβαίνετε γιατί? Γιατί θα ψήσω στους 170 βαθμούς για 20 με 30 λεπτάκια, οπότε δεν θέλω να πέσει πολύ η θερμοκρασία στο φούρνο εφόσον βάλω δύο ταψιά. Και ο δεύτερος λόγος που το κάνω είναι γιατί θέλω να ψηθούν ομοιόμορφα. Σε περίπτωση που βάλω δύο ταψιά, καλώς ή κακώς θα πρέπει να αλλάξω τα ταψιά μου θέση, να βάλω το πάνω κάτω και το κάτω πάνω. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα ψήσω πρώτο το ένα ταψί και μετά το άλλο. Μη σας φοβίζει άμα νομίζετε ότι σπάει. Άμα αρχίζει να σπάει και σταματάει να γίνεται ελαστικό, σημαίνει πως έχουμε παρά ανακατέψει. Οπότε και αυτό θα το χωρίσω στα 5. Εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Έξι. Ωραία δεν είναι τα μουστοκούλουρα. Σας αρέσουνε? Και εμένα μου αρέσουν. Μετά τρώτε τα μουστοκούλουρα εσείς, παιδιά. Καφέ ελληνικό. Άρα δηλαδή και εγώ να τα σερβίρω με καφέ ελληνικό για να σας κάνω το χατήρι, ε. Εντάξει παιδιά, θα έχω έναν καφέ ελληνικό γιατί πρέπει να κάνω λίγο και το χατήρι το σκηνοθέτη μας. Λοιπόν, το ταψάκι πάει μέσα 170 βαθμούς, 20-25, maximum 30 λεπτάκια αναλόγως με το φούρνο, ψηλά-ψηλά και μόλις γίνουν ωραία τραγανά και αφράτα τα βγάζουμε έξω και τα αφήνουν να κρυώσουν. Θα ετοιμάσω και το άλλο ταψί και μόλις έχω και τα δύο ταψάκια μου έτοιμα, θα σερβίρω. Για τα μουστοκούλουρα, βάζουμε σε ένα μπολ το πετιμέζι με το νερό και ανακατεύουμε με ένα σύρμα για να διαλυθεί το πετιμέζι. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί και η ζάχαρη. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το σπορέλαιο, την κανέλα, το γαρίφαλο, το κονιάκ, το αλάτι και ανακατεύουμε. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι και το baking powder και ανακατεύουμε. Έπειτα, ρίχνουμε το μείγμα με το πετιμέζι στο μείγμα με το αλεύρι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνει η ζύμη. Στη συνέχεια κόβουμε τη ζύμη σε 10 κομμάτια. Πλάθουμε κάθε κομμάτι ζύμης σαν κορδόνι 10 εκατοστών και ενώνουμε τις άκρες για να σχηματίσουμε τα μουστοκούλουρα. Τα βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 20 με 30 λεπτά. Αφού ψηθούν, τα αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε. Και τα μουστοκούλουρά μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε πόσο καταπληκτικά που είναι. Άμα θέλετε να βάλετε σταφίδες μέσα, γίνεται. Κανονικά στη διαδικασία βάζουμε και σταφιδούλες. Άμα θέλετε να βάλετε σουσάμι από πάνω ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, γίνεται. Δοκιμάστε πρώτα σκέτα όπως είναι και μετά κάνετε ό,τι πειραματισμούς θέλετε. Τώρα, έχω το γαλατάκι μου δίπλα για να σερβίρω. Σε περίπτωση που θέλουμε έτσι να φάμε για πρωινό τα μουστοκούλουρά μας με γαλατάκι, αλλά έχω ετοιμάσει και μία έκπληξη για τους πιο μερακλείδες. Έπεσε ο καφές έξω που σημαίνει ότι θα πάρω λεφτά. Λοιπόν, βουτάμε. Αυτοί είμαστε. Άντε, γεια. Φανταστική συνταγή. Κάντε την και βγάλετε φωτογραφίες να μου στείλετε να χαρώ. Λίγο ακόμα. Θα βάλω και λίγο γάλα. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm.